κηδεία σαν γροθιά στο στομάχι. Συγγενείς, συμπατριώτες και πλήθος κόσμου, είπε το τελευταίο αντίο στη μικρή Τζούρη από τη Συρία, η οποία, παρά τη δύσκολη μάχη που έδωσε στο Μακάριο μετά την περιπέτεια στη θάλασσα, δεν κατάφερε να βγει νικήτρια. Η τελευταία πράξη της τραγωδίας γράφτηκε σήμερα εδώ στο Μουσουλμάνικο Νεκροταφείο της Λάρνακας. Πλήθος κόσμου έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη μικρή Τζούρια ανάμεσα τους και Ελληνοκυπροί. Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στη μητέρα της να πει το τελευταίο αντίο στην Τζούρη. Ωστόσο, παρόν ήταν ο πατέρας της, υποβασταζόμενος από άλλους συγγενείς. Παρά το βαρύ πέθος, θέλησε να στείλει μέσω του Αλφα ένα μήνυμα προς τις κυπριακές αρχές. Το έκλεισε μέσα στις τρεις λέξεις που κατάφερε να ψελίσει. Ο θείος της μικρής μιλάει για την επανένωση της οικογένειας, η οποία δεν ήταν γραφτό να γίνει. Με βάση τη μαρτυρία του, ο πατέρας έφυγε από τη Συρία από όταν γεννήθηκε η μικρή Τζούρη. والبنت لا حول ولا قوة إلا بالله الدكاترة سووا اللي عليهم وهذا أمر الله لا إله إلا الله يعني Τα όνειρα του τρίχρονου κοριτσίου σβεστήκαν μέσα στα κύματα μαζί με τις ελπίδες της οικογένειας για μια καλύτερη και ασφαλή ζωή. Εκεί και τα άτομα που δεν γνωρίζαν την οικογένεια, όμως η ιστορία της τους συγκλώνησε. Να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο. Και να πάρθουν εκείνες οι πολιτικές που να μην υποχρεώνουν οικογένειες, παιδιά να μπαίνουν σε σάπιο κάραμα, να πηγαίνουν σε μια ασφαλή χώρα. Είμαστε μανάδες, είμαστε γιαγιάδες, γυναίκες της προσφυγιάς που τα ζήσαμε όλα αυτά και πρέπει πια να σταματήσουν. Τούτον το μωρό, 3 χρονών, ξεκίνησε με τη μάμα του για να έρθει εδώ στη δική μας τη χώρα, στην Κύπρο, για να ζήσει μια ζωή καλύτερη, να βρει ένα παιχνιδάκι να το κρατά στο χέρι του. 6 μέρες μέσα στους ωκεανούς, μέσα στο κρύο, δεν άντεξε η ψυχούλα του. Μεγάλη απουσία από την κηδεία, η πολιτεία, αφού ούτε ένα πολιτικό πρόσωπο δεν έσπευσε για να συλληπιθεί την οικογένεια.